Η παραζάλη των ναρκωτικών φαίνεται να οδήγησε νεαρό ζευγάρι στο κημητήριο της γειτονιάς τους, όπου ξέσπασαν σε βανδαλισμούς, σε τάφους και σε ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Το θλιβερό αυτό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κημητήριο της Μέσα Γειτονιάς. Τους βανδαλισμούς διαπίστωσε νωρίς το πρωί η γυναίκα, η οποία ήρθε εδώ στο κημητήριο να ανάψει το καντήλι στον τάφο του γιού της. Και είδα τους τάφους όλους ανακατωμένους, λιβάνια σκορπισμένα κάτω, λουλούδια μαδημένα από τους τάφους, ένα σταυρό σπασμένο. Ειδοποίησαμε την αστυνομία και τον ιερέα της ενορίας. Στην περιοχή κατέφθασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες άρχισαν έρευνες. Αρχικά εκλήφθηκε ότι επρόκειτο για έργο σατανιστών. Στη συνέχεια όμως ηγέρθησαν υπόνοιες εναντίον νεαρού ζευγαριού που είναι χρήστες ναρκωτικών, καθώς στο σπίτι τους βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία είχαν κλαπεί από το κημητήριο. Η νεαρή φέρεται μάλιστα να παραδέχθηκε την πράξη της στον ιερέα της ενορίας. Όταν της είπα καλά, το σταυρό γιατί τον επήρες, γιατί με πιστεύω στον Χριστό, λέει. Τα καρβουνάκια για να τα χρησιμοποιώ στο δωμάτιο, τα θυμιάματα για να τα χρησιμοποιήσω στο δωμάτιο γιατί μου αρέσει που μυρίζουν. Τι είπα καλά, αυτά είναι για το δωμάτιο. Το νεαρό ζευγάρι, το οποίο είναι γνωστό στη δίωξη ναρκωτικών, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα. Σε κατάσταση ράκους και με εμφανή τα σημάδια από τη χρήση ηρωίνης, ο 23χρονος ζητούσε από τους αστυνομικούς να τον οδηγήσουν στα γραφεία του ΤΑΕ για να δώσει, όπως ισχυριζόταν, σημαντικές πληροφορίες στους ανακριτές. Κατά τη μεταφορά του από τα αστυνομικά κρατητήρια, ο νεαρός, ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου, είπε στον αστυνομικό ότι άλλαξε γνώμη. Με θολωμένο το μυαλό φαίνεται ότι απλώς αναζητούσε τρόπο να αποδράσει από τον αστυνομικό σταθμό και κατά τη μεταφορά του πίσω στα κελιά ξέφυγε από την προσοχή του αστυνομικού και πήδηξε στο κενό. Ο αστυνομικός με αστραπιές κινήσεις άρπαξε τον νεαρό από τα πόδια, ωστόσο αυτός, αφού χτύπησε σε αστυνομικό όχημα, έπεσε στην άσφαλτο. Αμέσως έτρεξαν κοντά στο νεαρό ναρκωμανή αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ευτυχώς ο 23χρονος είχε τις αισθήσεις του. Κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο νεαρός τη γλίτωσε με ελαφρά τραύματα και αφού του έγινε συραφή στο πηγούνι, κρατήθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και το πρωί απελήθη. Ο 23χρονος ναρκωμανής τελούσε υποκράτηση μαζί με την μόλις 17 ετών φίλη του σχετικά με τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν το πρωί σε τάφους στο κημητήριο της Μέσα Γειτονιάς. Και οι δύο παραδέχθηκαν ότι προκάλεσαν τις ζημιές γιατί ήταν υπό την επίρρεια ηρωίνης. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα δύο νεαρά παιδιά που βρέθηκαν στα πλοκάμια των εμπόρων του Λευκού Θανάτου, ενημερώθηκε και το Γραφείο Ευημερίας.